Ενώ διάσταση έχει δοθεί και στο θέμα του χάρτη του Στράτφορ, που προφητεύει την γιγάντωση της Τουρκίας σε υπερδύναμη έως το 2050. Να συνδεθούμε με τον καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας Ιωάννη Μάζη, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη σημασία των εξελίξεων. Κύριε Μάζη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Παραβελίδη. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις. Φαίνεται όμως ότι εκεί που είχαμε μπει σε ένα μονοπάτι γινόταν μια προσπάθεια και με πιέσεις από το εξωτερικό στην Ελλάδα και την Τουρκία να κάτσουν σε ένα τραπέζι διερευνητικών, να βάλουν τα πράγματα σε μια σειρά. Η Άγκυρα επιμένει να ναρκοθετεί το διάλογο. Είχαμε έντονες δηλώσεις και προκλητικές από τον κύριο Αξόη, ο οποίος ουσιαστικά έκανε επίθεση στο Φόρουμ Φιλίας. Ακολούθησε ο κύριος Τσαβούσογλου. Ο κύριος Ερντογάν μεσοβδόμαδα στοχοποίησε ακόμα και τον Πρωθυπουργό. Τι γίνεται, δεν έχουν καμία διάθεση οι Τούρκοι για διάλογο? Κοιτάξτε, ας αρχίσουμε από αυτόν τον χάρτη του Στράτφορντ, τον οποίο κάτσα και κοίταξα. Πρόκειται για μία δημοσίευση του 2014, την οποία έχουν ανασύρει οι Τούρκοι καθαρά πλέον για να δείξουν στο εσωτερικό τους κοινό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα το συγκεκριμένο ίδρυμα, το οποίο είναι μια παραφιάδα των ειδικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά εκείνη την εποχή, τώρα έχει αλλάξει ταμπέλα, τους στηρίζουν. Και μάλιστα δείχνουν ότι με αυτόν τον τρόπο οι ελπίδες της Αμερικανικής Administration είναι ευνοϊκές για την Τουρκία. Πρόκειται για μια καθαρή κίνηση πανικού στη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία στοχεύει αποκλειστικά στο εσωτερικό ακροατήριο. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Ερντογάν έχει να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο πόλεμο, ο οποίος έχει εξαπολυθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς αυτά τηρούνται στην Τουρκία, για την ακρίβεια πώς αυτά δεν τηρούνται στην Τουρκία. Ακολούθησε και μία έκθεση του Αμερικανικού Ινστιτούτου για την προστασία των θρησκειών πρόσφατη, η οποία καταδεικνύει ότι η Τουρκία καταφεύγει σε διωγμούς χριστιανών και χριστιανικών ναών, καταστροφές χριστιανικών ναών. Πράγμα το οποίο βλέπουμε ότι κλιμακώνει την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως και θρησκευτικών ελευθεριών, που αποτελούν ένα βασικό στοιχείο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν ο κύριος Ερντογάν προσπαθεί με κάθε τρόπο να αναγκάσει την ελληνική πλευρά να αποδεχθεί στην επόμενη σύνοδο των διερευνητικών επαφών την λίστα καλήν. Το έδειξε από την πρώτη στιγμή στέλνοντας τελείως παράτυπα και θα έλεγα έξω από κάθε διπλωματικό πρωτόκολλο τον κύριο Καλήν και απροειδοποίητα να συμμετάσχει στην 61η σύνοδο. Αυτό όμως γιατί το πιστεύει ο κύριος Ερντογάν ότι θα το επιτύχει? Θα το επιτύχει γιατί πιστεύει ότι η ελληνική πλευρά, βλέποντας δηλαδή τις αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς, οι οποίες ήταν εξαιρετικά χλιαρές, του τύπου ότι εντάξει πρόκειται για κάποιες εξάρσεις του κυρίου Ερντογάν, ότι με αυτόν τον τρόπο μας οδηγεί πιθαναγκαστικά στην αποδοχή των εκ νόμων απαιτήσεών του. Πιστεύω ότι ουδε μία ελληνική κυβέρνηση μπορεί να πιθαναγκαστεί κατά αυτόν τον τρόπο και νομίζω ότι ο κύριος Ερντογάν μπερδεύει τις εποχές. Την αλίστου μνήμης εποχή του κυρίου Τραμπ και των στενών του σχέσεων με αυτόν, με τη νέα εποχή του κυρίου Μπάιντεν. Κάνει λάθος. Είναι ένα φρικτό λάθος. Δεν έπρεπε να το κάνει. Αν μπορούσα δηλαδή να τον συμβουλεύσω, θα του έλεγα ότι μην το κάνεις. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Μην το δείξεις αυτό το χάρτη. Γιατί ουσιαστικά στρέφεται εναντίον της μόνης συμμάχου του αυτή τη στιγμή, της Ρωσίας. Όταν δηλαδή σου δείχνει όλη την Κεντρική Ασία και τον Κάφκασο κόκκινο,
Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα είναι από τις βασικές απειλές στο λεγόμενο near abroad, εγγύς εξωτερικών δηλαδή, της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Άρα λοιπόν αρχίζει και χάνει την ψυχραιμία του ο κύριος Ερντογάν. Δεν ασχολούμαι βέβαια να τον προφυλάξω από την απώλεια της ψυχραιμίας του. Ίσα ίσα θυμίζω ότι εγώ πάντα έλεγα ότι ο Θεός να μου κόβει μέρες να του δίνει χρόνια. Γιατί με αυτόν τον τρόπο που πολιτεύεται, το μόνο κακό που κάνει είναι στον εαυτό του. Και βεβαίως δυστυχώς κάνει κακό και στην Τουρκία. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε τίποτα εναντίον του τουρκικού λαού. Θέλουμε μια συνεργασία παραγωγική, η οποία θα αποδώσει για όλους. Τον οδηγεί όμως σε λανθασμένα μονοπάτια, τον οδηγεί στην έκρηξη, τον οδηγεί ουσιαστικά στην καταστροφή. Και αυτό το πράγμα θέτει σε κίνδυνο και την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή. Εκνευρίστηκε και με την σύνοδο φιλίας ο κύριος Ερντογάν, η οποία έλαβε χώρα πριν μερικές ημέρες στην Αθήνα. Και βεβαίως η παρουσία της Γαλλίας σε αυτήν του έδωσε να καταλάβει ότι δημιουργείται ένας νέος πόλος συνεργασία στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Κύριε Καθηγητά, πούμε εδώ ότι σε αυτό το χάρτη του Στράτφορ όλος ο αραβικός κόσμος είναι υπό την επιρροή της Τουρκίας το 2050, ενώ τώρα είδαμε ότι ο αραβικός κόσμος ήταν στην Αθήνα, στο Φόρουμ Φιλίας. Μα γι' αυτό σας λέω, το Στράτφορ εκείνη την εποχή είχε άλλη ταμπέλα. Το 2014 είχε τελείως διαφορετική προοπτική για τον κύριο Ερντογάν. Τον χρειαζόντουσαν, όπως λέγανε, για να φτιάξουν μια ισλαμοδημοκρατία κατά το πρότυπο της χριστιανοδημοκρατίας, όπου δηλαδή ένα ισλαμικό κράτος με light Ισλάμ θα μπορούσε, όντας και νατοϊκό, να προβάλλει ισχύ του ΝΑΤΟ σε όλο το περιβάλλον του γύρω-γύρω, όντας ισλαμικό, αλλά με ένα ελεγχόμενο Ισλάμ. Από το 2014 όμως μέχρι το 2021 ο κύριος Ερντογάν ουσιαστικά μετετράπει σε πολιτικό ηγέτη των αδελφών μουσουλμάνων. Τα πράγματα άλλαξαν. Γι' αυτό λέω ότι η ανάσυρση από το ντουλάπι αυτού του χάρτου ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος του κυρίου Ερντογάν, το οποίο στόχευε αποκλειστικά στο εσωτερικό του και να εμψυχώσει το εσωτερικό του, κυρίως τα στελέχη του που κατανοούν από αυτά τα πράγματα, έτσι, ότι κοιτάξτε, η αμερικανική διοίκηση έχει αυτά τα σχέδια για μας, μην ανησυχείτε, ξέρω εγώ τι κάνω, ξέρω πού πάω. Αυτό όμως δεν ισχύει και είναι εμφανές ότι δεν ισχύει. Πρώτον, απειλεί τη Ρωσία με αυτό το πράγμα, και το δεύτερο, απειλεί τον αραβικό κόσμο, ο οποίος αραβικός κόσμος τον έχει καταλάβει και τον έχει αυτή τη στιγμή απομονώσει. Εδώ και το Κατάρ το ίδιο έρχεται προς τη μεριά των υπολείπων αραβικών χωρών του κόλπου. Πάντως, είδαμε δημοσιεύματα και από την Ευρώπη να εκτοξεύουν τα βέλη τους κατά του Φόρουμ Φιλίας και από μέσα της Γερμανίας και της Ιταλίας. Ειδικά στη Γερμανία, έκαναν λόγο μέχρι και για το Φόρουμ Φιλίας ότι δεν είναι μια συμμαχία για την ειρήνη, είναι μια συμμαχία κατά της Τουρκίας. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν εμένα, γιατί το παρατήρησα αυτό, το παρακολούθησα, αυτό λοιπόν εμένα μου δείχνει ότι πολύ καλά έγινε το Φόρουμ Φιλίας. Όταν δηλαδή οι Γερμανοί σου λένε ότι αυτό δεν είναι καλό, εσύ να ξέρεις ότι προχωρείς καλά. Συνεπώς, εκείνο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι στο συγκεκριμένο σημείο πολιτευόμεθα καλώς, απλώς πρέπει να μην ξεχνάμε και την υπόθεση της Λιβύης, η οποία ήδη από τις αρχές Φεβρουαρίου έχει βγάλει ένα προεδρικό συμβούλιο, το οποίο έχει έναν πρόεδρο ο οποίος ήταν ο απελαθής πρέσβης από την Ελλάδα. Ο οποίος τότε δεν έδινε στη δημοσιότητα το σύμφωνο, το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης. Ακριβώς. Και λέγω ότι πολύ καλά έγινε και απελάθη, πάρα πολύ καλά απελάθη, αλλά αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο προσπαθούν οι Τούρκοι και το οποίο πρέπει εμείς να κινηθούμε δεόντως για να το προλάβουμε, είναι να φροντίσουν
μέχρι τις εκλογές ή μετά τις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν περίπου σε ένα χρόνο στη Λιβύη, να μπορέσουν να κυρώσουν στο Λιβικό Κοινοβούλιο, το οποίο δεν είναι φιλικό προς την κυβέρνηση, να προσπαθήσουν να κυρώσουν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Βεβαίως, κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, αλλά δεν πηγαίνουμε απλά με πιθανότητες στη διπλωματία. Στη διπλωματία πηγαίνουμε με τον πλέον σίγουρο τρόπο. Πρέπει λοιπόν άμεσα να εκμεταλλευτούμε και τη ρήξη, η οποία μάλιστα ανεφύει τις τελευταίες ημέρες μετά την πρόταση της Ιταλίας για δημιουργίες αποκλειστικών, για την ανακήρυξη και χάρα και οριοθέτηση αποκλειστικών οικονομικών ζωνών Ιταλίας-Λιβύης, επειδή η Τουρκία έχει οδηγήσει την κυβέρνηση την προσωρινή αυτή της Λιβύης να αντιδράσει, ειδικά με το 16ο σημείο της χάραξης που έχουμε κάνει Ελλάς-Ιταλία, και να δημιουργήσει μία δυσαρέσκεια στην οποία και η Ιταλία φαίνεται ότι έχει δυσαρεστηθεί από τις λιβικές αντιδράσεις. Αυτά δηλαδή τα χάσματα τα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε άμεσα. Είναι ξεκάθαρο το τι συμβαίνει στη Λιβύη και το πόσο επεκτείνεται όχι μόνο εκεί αλλά γενικότερα η επιρροή της Τουρκίας στη Μεσόγειο. Θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και αφορά τις εξελίξεις και σε εμάς εδώ στο Αιγαίο και την ανατολική πλευρά της Μεσογείου. Κύριε καθηγητά, εδώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας σύνδεση. Καλό βράδυ.